Κυρίες και κύριοι, μία ακόμα συνέντευξη 11 προεκλογικής περίοδου. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την αναμέτρηση των υποψηφίων τόσο για τους Δήμους, τις περιφέρειες όσο και για την Ευρωβουλή. Εμείς, όπως θα έχετε διαπιστώσει, τις περισσότερες συνεντεύξεις τις έχουμε αφιερώσει στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και μάλιστα στον Δήμο Σπάρτης που είναι και η έδρα μας. Έτσι λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μία συμπολίτησά μας, την Εύη Ευαγγελία Καργάκου. Καλώς. Υπάρχει λόγος που το τονίζω. Καλώς ήρθες, Εύη. Καλώς σας βρήκα. Έχει σημασία το όνομα, έτσι, να σας μαθαίνει ο κόσμος, μάλλον να σας βλέπει στα ψηφοδέλτια με το όνομά σας. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, είσαι υποψήφια με την παράταξη του Σταύρου του Αργυτάκου, Ενωμένοι Πολίτες. Αποφάσισες και εσύ να μπεις σε αυτόν τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Θέλω πριν περάσω στις ερωτήσεις που κάποιες τις έχω επιλέξει εγώ, κάποιες προέρχονται και από τα σχόλια και τα μηνύματα των αναγνωστών μας και των ανθρώπων που παρακολουθούν το Νότο Σπρες. Είσαι οικονομολόγος. Μάλιστα. Έτσι. Αρχικά καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τον οποίος τώρα αφιερώνει το χρόνο του να μας ακούσει και εσάς προσωπικά. Πιστεύω θα βγει κερδισμένος ο κόσμος. Και ήθελα να σημειώσω λοιπόν ότι είσαι μία νέα συμπολίτησα, είσαι μητέρα, είσαι επιχειρηματίας και αποφάσισες να μπεις στην διαδικασία του εκλέγεσθε. Είσαι οικονομολόγος. Μάλιστα. Είσαι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας της χώρας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου μας εδώ, του Πανεπιστημίου Πολοποννήσου, στο τμήμα το ΤΟΔΑ, Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού, και έχεις και το μεταπτυχιακό σου. Ήθελα όμως εσύ να μας... Το ολοκληρώνω. Το ολοκληρώνεις. Ήθελα εσύ να μας μιλήσεις περισσότερο για αυτά που κάνεις γύρω από σπουδές και από την ολοκληρωσή σου σαν ακαδημαϊκός πολίτης. Όλα αυτά που προείπατε ισχύουν. Επιπλέον όμως είμαι επιθεωρήτρια ISO και επιστοποιημένη σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέχρι στιγμής, τα τελευταία 18 χρόνια δραστηριοποιούμε στη Σπάρτη και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό κέντρο Σπάρτης, έχοντας κατακτήσει τώρα 26 πανελλήνιες βραβεύσεις και 4 παγκόσμιες διακρίσεις. Μάλιστα. Σας έχει φοβηθεί η Microsoft, που ό,τι ξέρω. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουμε και τηλεθεατές νέους ανθρώπους, μαθητές σου, ενδεχομένως. Ναι, ναι. Πρώτα Θεός, τώρα στο τέλος Ιουλίου, θα διαγωνιστεί ο μαθητής μας Νίκος Κιαδάς που βγήκε για 5η χρονιά πρώτο στην Ελλάδα, το κέντρο μας και με τον Νίκο τον Σκιαβά, και θα εκπροσωπήσουμε πάλι τη Σπάρτη μας, την Ελλάδα μας, στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Να θεωρήσω ότι ένας από τους σημαντικούς σταθμούς στην πορεία σου είναι αυτό το κέντρο, το εκπαιδευτικό κέντρο. Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι είναι η μισή μου ζωή μέχρι στιγμής. Ναι. Ώρες πολλές. Πολλές ώρες μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Μίλησε μας λίγο. Μεγάλο σκόπος. Το επιχειρήν πλέον στην Ελλάδα είναι άθλος. Πολύ αντίξωες οι συνθήκες. Πάμε πολύ κόντρα στο ρεύμα. Ναι. Το ρεύμα είναι εξαθλιωτικό και καταστροφικό για όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Πόσο μάλλον όταν η επιχείρηση έχει να κάνει με μια πολύ ευαίσθητη ομάδα που είναι τα παιδιά και οι νέοι. Είχες δυσκολίες αυτό? Είχες, δηλαδή, αντιμετώπισες δυσκολίες σε ό,τι αφορά το να εμπιστευτούν κάποιοι ένα κέντρο εκπαίδευσης που δεν είναι στο δημόσιο, αλλά είναι στον, ας το πούμε, στον ιδιωτικό τομέα? Νομίζω πως όχι τόσο. Όταν ο γονέας είτε ο ενήλικας σε κοιτάζει στα μάτια και παρότι η υπηρεσία είναι κάτι πολύ δύσκολο ως προς την πώλησή της, ναι, δεν είναι ένα προϊόν που όλος το βλέπει και το εκτιμά, η υπηρεσία εκτιμάται αφού ο άλλος κάνει την εγγραφή του. Και φέρει τις περγαμηνές στο τέλος. Ακριβώς. Ίσως οι επιτυχίες μας, η εμπιστοσύνη που βλέπουν στα μάτια μας, οι συνεργάτες μου, πρωτίστως οι συνεργάτες μου, πολύ περηφανή για όλους τους συνεργάτες που έχουν περάσει από το κέντρο μας, γιατί πίσω από τις επιτυχίες και πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι. Οι άνθρωποι φέρνουν τις επιτυχίες. Μάλιστα. Οι συνεργάτες, οι γονείς, η συμμετοχή όλων. Έτσι γίνεται κάποιος. Και φυσικά η συνταγή είναι απλή. Πάθος, κέφι και όρεξη. Μάλιστα. Έχεις λοιπόν αυτή την διαδρομή, την
καριέρα, τη διαδρομή, το στίγμα σου στην κοινωνία μας εδώ, και κάποια στιγμή έρχεται αυτό που λέμε πολιτική, που λέγεται αυτοδιοίκηση, να σου χτυπήσει την πόρτα ή να τη χτυπήσεις εσύ. Πώς ακριβώς έγινε? Μου χτύπησαν την πόρτα και δεν ήταν η μόνη παράταξη. Πώς έγινε αυτό? Ναι. Θα σας πω το εξής. Αν ήμουν υπήκοος μιας άλλης χώρας, θα ζήλευα που δεν θα ήμουν Ελληνίδα. Και αν ήμουν κάτοικος μιας άλλης πόλης, ελληνικής, θα ζήλευα που δεν θα ήμουν Σπαρτιάτισσα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο περήφανη είμαι που είμαι και Ελληνίδα και Σπαρτιάτισσα. Άρα ένας από τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκα με την πολιτική αρχικά είναι η περηφάνεια. Επιπλέον είναι η αγωνία που νιώθω πραγματικά για το μέλλον του τόπου μας. Mm-hmm. Η ευθύνη που φέρω γι' αυτό, έτσι. Και δυστυχώς θα το πω, η ντροπή. Ντρέπομαι. Ντροπή. Ναι, ντρέπομαι βαθύτατα. Ξέρετε, είμαι ένα γνήσιο παιδί του χωριού. Η καταγωγή είναι από τις Αμίκλες. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Αμίκλες. Ένα χωριό στολίδι με ιστορία, που δυστυχώς τώρα είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας στις Αμίκλες, δυστυχώς δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τις περιουσίες τους και ούτε καν τους εαυτούς τους. Τώρα πλέον, τα τελευταία χρόνια που κατοικώ και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην πόλη της Σπάρτης, είμαι ικανή να αντιμετωπίζω και να βλέπω σε καθημερινή βάση και τα προβλήματα μιας πόλης. Άρα έχω πλήρη επίγνωση και τη ζωή ενός πολίτη σε ένα χωριό και τη ζωή ενός κατοίκου μιας πόλης σαν τη Σπάρτη. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στην αυξημένη δραματικά παραβατικότητα που υπάρχει, ναι, ειδικά στην περιοχή των Αμικλών. Ειδικά στην περιοχή των Αμικλών, αλλά ντρέπομαι και για την μορφή που έχει πάρει πλέον η πόλη μου. Ξέρετε, ασχολούμαι και με το τρέξιμο, οπότε καθημερινά βρίσκομαι στο στάδιο. Πήγες καλά και στους αγώνες προχθές, ναι, πήγα αρκετά. Να, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καθημερινά λοιπόν ντρέπομαι που βλέπω τουρίστες να φωτογραφίζονται μπροστά, κοιτώντας τους στο βλέμμα τους, αναγνωρίζοντας το δέος που νιώθουν μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα μας. Και ντρέπομαι, ναι, ντρέπομαι βαθύτατα. Όταν ειδικά πιάνω κουβέντα μαζί τους, ντρέπομαι γιατί δεν έχουν κάτι να δουν ουσιαστικά στην πόλη μας. Όλα αυτά με κάνουν και με παρακινούν και πρέπει να παρακινηθεί κάθε νέος να ασχοληθεί με τα κοινά. Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μου ότι όλοι οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν πλέον με τα κοινά, γιατί φέρουμε όλη ευθύνη. Εύη Καργάκου, πιστεύεις ότι ντρέπονται και άλλοι συμπολίτες ή είναι εξαίρεση οι πολίτες που ντρέπονται? Όχι, νομίζω ότι ντρέπονται και άλλοι. Δεν είναι δυνατόν να μας σταματάνε τουρίστες στο δρόμο και να μην ντρεπόμαστε για την έλλειψη καθαριότητας της πόλης μας. Είναι πολλά για τα οποία θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Φέρει μεγάλο βάρος το όνομα Σπάρτη, όχι μόνο βάσει της ιστορίας του. Θεωρώ ότι το Hollywood μας έκανε δύο τεράστια δώρα. Και αυτά τα δώρα δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Βεβαίως έχουν υπάρξει αλλαγές, έχουν υπάρξει προσπάθειες, αλλά δεν γίνεται με τη συμμετοχή όλων. Βλέπω πολύ να μπαίνει μπροστά το εγώ του καθενός και όχι το κοινό, το καλό όλων και πρωτίστως τις πόλεις μας. Επιλέγεις λοιπόν για αυτούς τους λόγους που μας περιγράφεις την κάθοδό σου και επιλέγεις Σταύρο Αργυρτάκου. Γιατί Σταύρο Αργυρτάκου και Ηνωμένους Πολίτες? Επέλεξα το συγκεκριμένο συνδυασμό γιατί φέρω ιδιαίτερη εκτίμηση στον κύριο Αργυρτάκο. Αφενός γιατί είναι ένας ηγέτης ο οποίος τον χαρακτηρίζει το ήθος, η εντιμότητα, το πάθος του για δουλειά και η αφοσίωσή του. Αφετέρου γιατί έχει ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα. Εμένα προσωπικά μου απαντάει στα εξής ερωτήματα. Στο γιατί, στο γιατί όχι και κυρίως το πώς. Θα μπορούσαμε όλοι να λέμε λόγια, αλλά το πώς θα γίνουν όλα αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Άρα τον θεωρείς ρεαλιστή? Ακριβώς, και βλέπω το ζήλο στα μάτια του. Είναι δοκιμασμένος στο χώρο της πολιτικής. Δεν σε επηρεάζει το γεγονός ότι έχει μια πορεία στην αυτοδιοίκηση? Κάποιοι το θεωρούν ντεζαβαντάζ το ότι έχει μια διαδρομή. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη και ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτό ή απλά να είναι θεατής.
Εγώ επιλέγω να μην είμαι πλέον θεατής και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι κοινά για το καλό του τόπου μας. Μάλιστα. Συνάδελφοί σου που έχουν φιλοξενηθεί εδώ τις τελευταίες μέρες μίλησαν με ενθουσιασμό για το πρόγραμμα που έχει ο Συνδυασμός Ενωμένοι Πολίτες. Βέβαια, θα έλεγε κάποιος ότι τι άλλο να πει ένας υποψήφιος για το πρόγραμμα του Συνδυασμού, θα πει ότι είναι καλό. Επειδή όμως έχεις μία ιδιότητα, αυτή που μου είπες, της επιθεωρήτριας ISO, άρα είσαι άτομο με ακρίβεια, με συνέπεια και άτεκτο, πρέπει να είσαι. Έτσι. Θέλω να μου μιλήσεις για το πρόγραμμα αυτό με πάσα αλήθεια. Πέρα του προγράμματος, αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι απλές ιδέες που αποτυπώθηκαν σε ένα απλό χαρτί. Είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς μηνών, γιατί ακριβώς ο συνδυασμός μας πλέον είναι ανανεωμένος και αποτελείται από και έμπειρα άτομα, αλλά και νέα άτομα, τα οποία έχουν τις γνώσεις αυτές που θα τα καθιστά ικανά να μπορούν να αντιμετωπίζουν κάθε τι από οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ή καινοτόμες ιδέες που τις χρειαζόμαστε για να εφαρμοστούν και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν. Άρα λες, δεν είναι ένα πρόγραμμα που έπεσε από τον ουρανό, είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε προφανώς από αυτούς που αποτελούν τον συνδυασμό. Προφανώς. Μάλιστα. Και αξίζει να σας πω λοιπόν ότι αποτελείται από, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα έτσι σημεία. Την καθημερινότητα των πολιτών, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, την αγροτική οικονομία και τον αθλητισμό. Κύριος στόχος του προγράμματός μας φυσικά είναι έτσι, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας στην καθημερινή τους ζωή. Δυστυχώς έχουν εγκαταλειφθεί ζωτικές λειτουργίες του Δήμου μας. Αυτό είναι οφθαλμοφανές. Δυσκολευόμαστε να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια, ακάθαρτοι κάδοι, βρώμικοι δρόμοι, δυσκολία στη μετακίνηση. Ο ηλεκτροφωτισμός επιπλέον δεν δικάνει την πόλη μας να είναι φωτεινή όσο πρέπει. Η ασφάλεια είναι σε δεύτερη μοίρα. Και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Δηλαδή, μίλησέ μου ως εργαζόμενη, ως επιχειρηματίας, ως μητέρα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν σ' αρέσει πολύ. Με αυτή τη μορφή πλέον όχι. Μάλιστα. Η λειτουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής δεν δίνουν την ασφάλεια που πρέπει σε έναν γονέα και σε, ακόμα περισσότερο σε ένα παιδί. Το πάρκο του Γουδέ, το πάρκο του ΟΤΕ δεν έχουν την εικόνα που θα έπρεπε να έχουν. Ο ηλεκτροφωτισμός μας επιπλέον δεν είναι αρκετός, δεν είναι φιλικός προς το περιβάλλον, δεν έχει μειωθεί το κόστος ενέργειας που θα μπορούσε με μια ενεργειακή αναβάθμιση. Βέβαια, αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές ακριβώς, θα μπορούσε να έχουν αξιοποιήσει και τις ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον η διευκόλυνση στη μετακίνηση και στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και των πολιτών μας κυρίως, στην επισκεψιμότητα των τουριστών στην πόλη μας, δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του πολίτη και η φιλοσοφία. Και αυτό δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη, αλλά πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Βέβαια. Πιστεύεις αυτά η Δημοτική Αρχή δεν τα κατάφερε γιατί δεν ήθελε ή γιατί δεν μπόρεσε η σημερινή Δημοτική Αρχή? Δεν μπορώ να κρίνω και να πω το τι έκανε η Δημοτική Αρχή. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει αυτό που βλέπει. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τι θα μπορούσε να γίνει μπορούμε να λέμε μέρες όλοι μας. Το αποτέλεσμα όμως μετράει. Μάλιστα. Το θεωρείς καταλυτικό λοιπόν αυτό που βλέπουμε, αυτό που ακριβώς υπάρχει στην πόλη. Μάλιστα. Στο πρόγραμμα, με την ιδιότητα που έχεις τώρα και της εκπαιδευτικού, να το πω έτσι, έχετε τομέα παιδείας από ό,τι άκουσα. Φαντάζομαι εκεί θα βάλεις πλάτη. Κοιτάξτε, κάθε ένας εκπαιδευτικός, πρωτίστως, δευτερευόντως, καθένας γονέας πλέον, τι επιθυμεί? Επιθυμεί να μην διώχνει η πόλη τα παιδιά της. Επιθυμεί να μπορεί η πόλη να δώσει ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά των πόλεων μεγάλων αστικών κέντρων. Οπότε είναι αδύρυτη ανάγκη να κοιτάξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τα παιδιά μας είναι αυτά που θα δουλέψουν το δικό μας αύριο και το δικό τους αύριο. Η δική μας συμπεριφορά θα καθρεφτίζεται στην δική τους καθημερινότητα. Οπότε οφείλουμε
με κάθε τρόπο να βελτιώσουμε τα σχολεία μας, τις σχολικές μας μονάδες. Περνάνε τα παιδιά μας τον περισσότερο χρόνο τους και την καθημερινότητά τους εκεί. Μαθαίνουν εκεί, εκπαιδεύονται, κοινωνικοποιούνται. Δεν είναι λοιπόν, δεν οφείλουμε, δεν έχουμε χρέος όλοι μας να βελτιώσουμε τη ζωή και την καθημερινότητα των παιδιών μας. Μάλιστα. Άρα μιλάς και για βελτίωση των σπουδών, αλλά και για βελτίωση της καθημερινότητας. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές, στο οποίο δεν δίνουμε σημασία, που είναι οι συνθήκες, οι λεγόμενες ξενοδοχειακές συνθήκες, mm-hmm. υποδομές, χρειάζεται και εκεί βελτίωση. Και βέβαια θα συμφωνήσω μαζί σου, κυρίως ό,τι αφορά τις μικρές βαθμίδες εκπαίδευσης, εκεί έχουμε απαράδεκτες υποδομές. Και το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί ξέρω ότι το κέντρο σου δίνει βάση σε αυτό, ακόμα και στην αισθητική, και στο χρώμα και στη λεπτομέρεια. Έχει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη, στην συνέστηση, να γίνεται πιο ήπιο και η μάθηση και ευχάριστη. Ευχάριστη. Να γίνεται ευχάριστη. Θέλω να κλείσουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μου ερωτήματα, λέγοντάς μου πόσο θεωρείς ότι είναι σημαντικός, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας, ο οποίος βέβαια έχει υποστηριχθεί και με την ποσόστοση, τουλάχιστον στην παρούσα μεταρρύθμιση, ο ρόλος της γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε δει συνδυασμούς να χρησιμοποιούν απλά τη γυναίκα για να ανταποκριθούν στην ποσόστοση. Έχουμε δει και συνδυασμούς που έγκαιρα εντόπισαν ενεργές συμπολίτησες και τις έχουν συμπεριλάβει. Ήθελα εσύ να μου πεις όμως, τι είναι αυτό που προσφέρεται παραπάνω, τι είναι το διαφορετικό, τι είναι αυτό που θα δούμε στην αυτοδιοίκηση, επειδή θα είστε γυναίκες, φυσικά εάν η κοινωνία αποφασίσει να σας τιμήσει. Ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη πλέον κοινωνία είναι και πολυδιάστατος και πολυπίκυλος. Η γυναίκα πλέον καλείται να καλύψει πάρα πολλούς ρόλους. Είναι εργαζόμενη, είναι μητέρα, είναι σύζυγος, είναι επαγγελματίας, είναι νοικοκυρά. Και όλα αυτά μπορεί και όντως το κάνει να τα καταφέρνει εις άξια και να μπορεί να παράλληλα να συμμετέχει και στα κοινά. Ο λόγος της γυναίκας πλέον περνάει και αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια έντονα και το αποδεικνύει και ο κύριος Αργυρτάκος που έχει επιλέξει τις συγκεκριμένες γυναίκες, αλλά που έχουμε συνυπάξει τρεις φορές με δική του πρωτοβουλία προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα της πόλης και ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην πόλη μας συγκεκριμένα. Έχουν κατατεθεί προτάσεις έτσι, mm-hmm. με όλες τις αναγκαίες αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών στην πόλη μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μάλιστα. Έχετε πιο σύνθετη σκέψη οι γυναίκες, τουλάχιστον έτσι λένε αυτοί που ξέρουν οι ειδικοί, και είσαστε και πιο αυστηρές όταν δεν σέβεται κάποιος την ευαισθησία σας. Θα μπορούσε κάποιος να το πει και αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι βάζουμε μπροστά το συναίσθημα πολλές φορές, πράγμα που δεν αρέσει τόσο στους άνδρες. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η ευαισθησία, γι' αυτό και πριν αναφέρθηκα στο αίσθημα της ντροπής, η ευαισθησία αυτός είναι, και όλη αυτή μπορεί να είναι μια κινητήριος δύναμη. Έχεις δίκιο. Για να ευαισθητοποιηθούν όλοι στο να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Έχεις δίκιο. Έχω και εγώ συλλάβει και τον εαυτό μου και συμπολίτες να εκνευρίζονται από αυτό που περιέγραψες εσύ και είναι αλήθεια, αναφυσβήτητη αλήθεια, δηλαδή ότι η πόλη δεν είναι φιλική προς τους επισκέπτες. Ο αντρικός πληθυσμός εκνευρίζεται. Ο γυναικείος πληθυσμός νιώθει ντροπή. Ναι. Είναι μεγάλη αυτή, είναι σημαντική μάλλον αυτή η διαφορά. Εύη Καργάκου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ο τελευταίος λόγος είναι σε σένα. Αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα προς τους συμπολίτες και τις συμπολίτησες. Εγώ, απευθυνόμενη προς τους συνδημότες μου, λέω πως θέλω να δουλέψω για τα κοινά θέλω μας. Και αυτά είναι πολύ απλά. Θέλω μία πόλη φωτεινή. Θέλω μία πόλη καθαρή. Θέλω μία πόλη με θέσεις πάρκινγκ. Θέλω μία πόλη φιλική προς το περιβάλλον. Μία έξυπνη, ψηφιοποιημένη πόλη, που να μπορούν τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να τους παρέχεται
να τους παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες με τις άλλες πόλεις. Και γι' αυτό φέρουμε όλη μας ευθύνη. Αυτή την ευθύνη θα την αποτυπώσουμε αυτή την Κυριακή. Λάκαινα. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λίγες συνεντεύξεις έχουν μείνει που θα δείτε από τα δικά μας δίκτυα, δηλαδή από το Μεσόγειος TV, από το notospress.gr και βέβαια από την εφημερίδα μας, την Notos Free Press, που θα κυκλοφορεί. Φτάνουμε σιγά σιγά στο νήμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.